Λίγες μέρες άδεια. Έχεις δίκιο, αυτό σκεφτόμουν να κάνω κι εγώ. Δεν θα άντεχα να είναι τέτοιο εφιάλτη να τον ζήσω ξανά. Ίσως τα νεύρα και η διάθεσή σου τον τελευταίο καιρό να μην είναι καλά. Τι να σου πω, εσύ έχεις δίκιο. Άντε τα λέμε. Άντε, καλό μεσημέρι. Χαιρετισμού στο Τιμόθεο. Τι ήταν όλο αυτό σήμερα, το ένα μετά το άλλο. Τελικά αυτό που θέλω είναι τη ζεστή αγκαλίτσα του Τιμ και μπόλικη τεμπελιά. Αν και από τότε που θυμόταν τη ζωή της, η λέξη τεμπελιά ποτέ δεν υπήρχε για εκείνη. Πάντα κοιτούσε μπροστά και πάντα έτρεχε να φτάσει αυτό που λέγεται καριέρα. Με τη μόνη διαφορά ότι όταν είχε φτάσει στο στόχο της, δεν ήξερε τι είχε καταφέρει τελικά. Ίσως μόνο να πραγματοποιήσει ένα κομμάτι του ονείρου της, γιατί από την προσωπική της ζωή δεν θυμόταν τίποτα. Τα άφησε όλα πίσω για να πετύχει και όταν πέτυχε δεν είχε πια ζωή. Κάνε από τώρα, γαμώ, το πρέπει κάνε από τώρα. Αχ, ρε Λευτέρη, μακάρι να ζούσες. Εσύ έβρισκες πάντα λύση όλα τα προβλήματα. Πραγματικά, μου λείπεις πολύ. Έρχονται στιγμές που σε νιώθω δίπλα μου. Μακάρι να γυρνούσε ο χρόνος πίσω. Δεν θα σ' άφηνα να θυσιαστείς για μας. Ενώ εγώ ήμουν πάντα δηλός. Και φοβόμουν να αντιμετωπίσω πάντα την πραγματικότητα. Ήμουν δηλός γιατί είχα εσένα πάντα δίπλα μου που με στήριζες. Και να πω πάλι που βρίσκομαι στην ίδια θέση. Η απόγνωση πάλι μου χτυπάει την πόρτα. Αγάπη μου, γύρισα! Καλώς την μα! Κι εγώ σου μαγείρεψα το καλό στο φαγητό. Πεθαίνω της πείνας. Περίμενε να δοκιμάσεις λίγο γιατί το πέτυχα. Το πέτυχα τέλεια, έλα. Τέλειο. Πάμε κάτω το ζάκι και έρχομαι. Γύρισε, μωρό μου. Γύρισα και θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό. Θέλω να είσαι σωστός. Δεν θέλω να ξαναπιείς. Καλά. Στο υπόσχομαι δεν ξαναπιώ. Τα προβλήματα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε διαφορετικά. Το να πίνεις όμως δεν είναι η λύση.
εκεί που είσαι κοντά μου. Θα ξεπεράσουμε όλα από εδώ και πέρα. Πώς πέρασε σήμερα? Πώς θα τα περάσω? Η καθημερινότητα ενός εισαγγελέα κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η εγκληματικότητα μεγαλώνει. Τέλος πάντων, εσύ πώς θα πέρασες? Τίποτα το ενδιαφέρον. Τίποτα. Αν και ποτέ δεν μιλούσε για θέματα της δουλειάς στον Τιμ, εκείνη τη στιγμή ένιωθε άβολα. Νόμιζε πως του έκρυβε ένα μυστικό. Ήθελε τόσο πολύ να του πει για εκείνον τον ενηγματικό άγνωστο άντρα, για τον περίεργο φάκελο και το υπέροχο χρηματικό ποσό, μα προτίμησε να σοπάσει. Στο μυαλό της είχαν έρθει οι τελευταίες λέξεις από το περίεργο ραβασάκι. Βερόνικα, πού τα ξέρεις? Καλά το είπες. Κάπου ταξιδεύω. Ναι, αλλά πού, Βερονικά? Σκεφτόμουν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Φέτος θέλω να πάμε κάπου ήσυχα. Να μην υπάρχει κανείς δίπλα μας. Σαν να μην υπάρχει κανένας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Πραγματικά νιώθω σαν να πνίγομαι. Γίνεται να ξεφύγουμε από όλα αυτά? Όποτε θέλεις. Σήμερα, αύριο, χθες, όποτε θέλεις, φεύγουμε. Εντάξει, σας περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος, όποτε θέλεις, να μου πεις να φύγω. Σου υπόσχομαι ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Εκείνο το βράδυ, καθισμένη και αγκαλιασμένη στον καναπέ του σαλονιού, με ουίσκι και ξηρούς καρπούς, παρακολουθούσαν την αγαπημένη τους ταινία Καζαμπλάνκα. Για τη Βερόνικα, η Καζαμπλάνκα είναι συνώνυμη με τη λέξη κινηματογράφος. Είναι μια ταινία σταθμός που έχει κερδίσει τα τρία κυριότερα Όσκαρ σενάριου, σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας. Σε μια ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη, δει το απόλυτο ρομάντζο μέσα στη δύναμη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε φορά που έβλεπα αυτή την ταινία, πάντα υπήρχε μια βαθιά συγκίνηση μέσα της και το σώμα της ανατρίχιαζε διαρκώς. Αλλά κατά βάθος δεν το πιστεύουμε. Μιλάς σαν νεκρός ή σαν γυναίκα? Τι σημασία έχει? Έχει σημασία, πώς δεν έχει? Αν μιλάς σαν γιατρός, εντάξει, πω πάσου. Αλλά αν μιλάς σαν γυναίκα, δεν έχουμε θύγει. Γιατί κάθε φορά που μου λες αγαπώ, νομίζω ότι δεν το αισθάνεσαι. Υπάρχει διαφορά στην αγάπη και στον έρωτα. Η αγάπη είναι σταθερή και γέρνει στη συνήθεια. Αγαπάμε κάποιον γιατί μάθαμε να ζούμε κοντά του. Να τον αγαπάμε, να τον φροντίζουμε, να τρώμε, να πίνουμε. Αν το χάσουμε, νομίζουμε ότι φεύγει η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο έρωτος όμως είναι διαφορετικός. Χτυπάει η καρδιά σου, πετάς, ονειρεύεσαι, τα χέρια σου υδρώνουνε. Τα γόνατά σου λυγίζουν, χαμογελάς με ό,τι γίνεται γύρω σου. Σαν ηλίθιος χαμογελάς. Ο έρωτας είναι σαν μια γερή δόση ναρκωτικού. Σαν ένα διαμάντι που κάθεσαι και αλλάζει χρώματα όταν το θαυμάζεις. Είναι και η οδυνηρή πλευρά που σε κάνει κουρέλι. Να κοιτάς το άπειρο και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Αν ο άλλος σε εγκαταλείψει. Τι είπες? Τι είπα? Για ξαναπες το αυτό που είπες τώρα. Αν κάποιος σε εγκαταλείψει. Όχι, όχι, ολόκληρη την πρόταση. Ότι σε κάνει κουρέλι, κοιτάς το άπειρο και δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται γύρω σου. Τι είπα, σε φιλήσω, ξέρεις τι είπες τώρα? Τι είπα, Βερόνικα? Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Φεύγω, φεύγω. Πού πας? Μα τι λέει τώρα, ρε παιδί, τι κάνει αυτή η γυναίκα, τρελαθούμε.